Καλημέρα σε εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Επαναλαμβάνουμε αυτή την επιτυχία που έφτασε το Υπουργείο Υγείας για το ποσοστό του πληθυσμού που έλαβε την πρώτη δόση στο 80,1%. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήταν μια υπόσχεση που είχαμε δώσει στον Υπουργό ότι θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Σε ένα ποσοστό πλήρως εμβολιαστέντες είμαστε στο 76,1%. Και σε ένα σύνολο εμβολιασμών από τα walk-in είμαστε γύρω, ακουμπούμε τις 58.000. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι για την ηλικία των 16 με 17 ετών είμαστε σε ένα ποσοστό 39,8, γύρω σε 7.519 που πήραν την πρώτη δόση. Και τα παιδιά 12 με 15 ετών 8.763, ένα 24,2, εδώ έχουμε... το θεωρώ ότι έχουμε μία αύξηση έτσι του ποσοστού, διότι κάποια παιδιά αρνούνται να εμβολιαστούν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και εδώ μία μικρή καμπάνια όσον αφορά αυτό το θέμα. Γι' αυτό και πέραν αυτών το ραντεβού που έχουμε μέσω αυτής της πλατφόρμας, τα Σάββατα, από αυτό το Σάββατο που θα ξεκινήσουμε, θα μπορούν να πηγαίνουν να εμβολιάζονται οι μαθητές και οι φοιτητές ξανά. Λειτουργούν πια τα μεγάλα κέντρα, πάλι με Pfizer και Moderna, Λευκοσία, στο λιμάνι στη Λάρνακα, Λεμεσό, Αμόχωστο και ΠΑΠ. Άρα, ξεκινάνε δηλαδή και τα Σάββατα, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που θα γίνουν. Ναι, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Να μην ξεχνούμε ότι οι τρίτες δόσεις έχουν αρχίσει πια με το εμβόλιο της Pfizer στις στέγες Ευγυρίας, όπου εμβολιάζονται οι ένικοι, οι επαγγελματίες υγείας και το προσωπικό. Ο αριθμός σήμερα έχει φτάσει τους 1.522. Να μην ξεχνούμε ότι έχει αρχίσει και ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων, μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι, οι επαγγελματίες υγείας. Και επίσης, αύριο θα έχει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στη στάση κράτους και θα κατεβάσουμε τη μεγάλη μας οδοντιατρική μονάδα και θα μπορούμε να εμβολιάζουμε, θα κατέβει η ομάδα των εθελοντών. Και θα εμβολιάζουμε τον κόσμο από τις 7 έως η ώρα 11 τη νύχτα στη στάση κράτους που θα γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Χωρίς ραντεβού, χωρίς τίποτα δηλαδή, εκεί στη χωρίς στάση ραντεβού, κράτους, χωρίς τίποτα, ναι. Από ναι. Το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Όχι, είναι από η ώρα 7 θα είναι αύριο 7 το βράδυ με 11 το βράδυ. Ναι, 7 το βράδυ με 11 στη στάση κράτους θα έχουμε τη μεγάλη μας οδοντιατρική μονάδα. Και εκεί θα είναι μια ομάδα εθελοντών και θα εμβολιάζουμε τον κόσμο. Σε σχολεία θα πάρετε μονάδες για εμβολιασμό ή ακόμη δεν έχει αποφασιστεί? Ακόμη δεν το έχουμε, διότι δεν θα πάρουμε στα σχολεία προς το παρόν δηλαδή, διότι έχουμε βάλει αυτό το σύστημα των ραντεβού το Σάββατο για να μην χάνουν τα παιδιά το σχολείο τους. Και έτσι εβάλαμε από τα Σάββατα που θα ξεκινήσει, δηλαδή από το Σάββατο που είναι η 18 του Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουμε το Σάββατο για τους μαθητές, για τους φοιτητές που πάλι με Pfizer και Moderna σε όλες τις επαρχίες. Μάλιστα. Τώρα στόχος είναι το 83-84%. Πού είναι ο στόχος? Ο στόχος μας είναι το να φτάσουμε πλήρως εμβολιασμένοι πια στο 82, που ευελπιστώ με όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια που κάνει αυτή όλη η ομάδα που περιστοιχίζει τον Υπουργό και τη Γενικό, να φτάσουμε σε αυτό το στόχο πλήρως εμβολιαστέντες στο 82% με 85. Εκεί είναι η στόχη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να υλοποιηθούν οι στόχοι. Τρέχουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιαννάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τι έγινε το πρωί. Ήταν εκεί ο Βρετανός Σύμβατος Αρμοστής στο Προεδρικό. Με αφορμή όλα που προκύπτουν σε σχέση με το Κυπριακό. Να δούμε τι έχει ο Μάριος Αδάμου. Μάρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Στίβεν Λίλι. Υποθυμίζουμε, προηγήθηκε συνέντευξη την Κυριακή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή του ΥΠΑΤΟ Αρμοστή της Βρετανίας. Συνέντευξη και αναφορές που προκάλεσαν αντιδράσεις, κυρίως που είχαν να κάνουν οι αναφορές του Βρετανού διπλωμάτη σε σχέση με τις βρετανικές ιδέες. Να πούμε ότι η συνάντηση αυτή ήταν περίπου διάρκειας μίας ώρας.
Από ό,τι πληροφορούμαστε, δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις από πλευράς του Βρετανού διπλωμάτη για τα όσα δήλωσε και να αναφέρουμε εντάχει τα κυριότερα σημεία αυτής της συνέντευξης του κυρίου Λίλη, η οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, προκάλεσε αντιδράσεις, χαρακτήρισε τις βρετανικές ιδέες άτυπες και όχι συμπαγές σχέδιο. Ανέφερε ότι δεν εκφεύγουν σε καμία περίπτωση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, δηλαδή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ επίσης μια αναφορά η οποία προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι είπε δύο κράτη στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό δεν εκφεύγουν αυτού του συμφωνημένου πλαισίου και χαρακτήρισε αυτή την θέση μια αμφιλεγόμενη. Επίσης ο κύριος Λίλη χαρακτήρισε την συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που διακόπησα στο Κράνο Μοντανά ως μία συνταγή για μακρές και στο τέλος άκαρπες συζητήσεις. Επίσης ήταν ένα σημείο το οποίο προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις. Να πούμε ότι συνομιλήσαμε με κάποιους οι οποίοι έχουν γνώση του διαπραγματευτικού πλαισίου, είναι κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα μας χαρακτήρισαν ορισμένες από τις θέσεις τις οποίες διατύπωσε ο κύριος Λίλη ως θέσεις οι οποίες φλερτάρουν με το συνομοσπονδία και κινούνται στις παρυφές των τουρκικών θέσεων και όσων κατατίθενται από την άλλη πλευρά στην προσπάθεια που βρίσκεται εξέλιξη για επανέναρξη της διαπραγμάτευσης. Ίσως να έχουμε και αντίδραση από πλευράς προεδρικών.